Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση, ας κάνουμε την υπόθεση ότι άλλαξε με την εμφάνιση του εμβολίου στη Φαρέτρα, χρήσιμο όπλο, όχι βέβαια των θεραπευτών, γιατί δεν είναι θεραπευτικό μέσο, αλλά ενίσχυσε το οπλοστάσιο της δημόσιας υγείας, γιατί είναι προληπτικό μέσο. Σήμερα εδώ που βρισκόμαστε έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό, διότι βλέπετε δεν είναι μόνο η Ελλάδα και οι άλλες χώρες στη Δυτική Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο πήγαν πάνω κάτω, τάλε κουάλε, με την πανάκια και τώρα έχουν μείνει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε αυτό που λέει και η κυρία Λινού από σήμερα το πρωί, ότι θέλουν προσοχή και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί, άλλοτι οι πρώτοι αν νοσήσουν δεν θα φτάσουν στο σημείο του θανάτου, όπως, με τα ίδια ποσοστά αυτό εννοεί, όπως οι ανεμβολίαστοι που πάνε του γρου μέσα. Αλλά είναι δεδομένο, είπε η κυρία Λινού, ότι δεν εμποδίζεται η νόσος και η μετάδοση. Επομένως, όταν κάποιος χειρίζεται έτσι το ισχυρότερο μέχρι στιγμής όπλο που διαθέτουμε, το μόνο που πετυχαίνει είναι να το αποδυναμώνει καλλιεργώντας αυταπάτες. Παρά το γεγονός ότι και μετά από ένα μεγάλο ποσοστό εμβολιασμών στο γενικό πληθυσμό το πανδημικό κύμα συνεχιζόταν, αν όχι σε σφορτσάντο, δηλαδή σε ξαφνική αύξηση της έντασης, αλλά σε κρετσέντο, σταδιακή αύξηση της έντασης, παρά το γεγονός ότι η πανδημία συνεχιζόταν, τα μέτρα δημόσιας υγείας ακολουθούσαν το περίφημο diminuendo, σταδιακή μείωση της έντασης. Παρά το γεγονός ότι το ΕΣΥ είχε εξαντλήσει τα όρια του, αλλά ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό είχε απολύτως εξαντληθεί, το μέτρο της αναστολής στους εναπομείναντες υγειονομικούς, όταν άφηνε να κυκλοφορούν μαζικά και ελεύθερα ανεξέλεγκτους μεταδότες, που μπορεί να ήταν και εμβολιασμένοι όπως λέει η κυρία Λινού, επίτηνε το πρόβλημα. Επίσης, παρά το ότι βλέπουμε και ειδικά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράφεται σαφής ο κίνδυνος, το θέμα το χειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα με τη νέα επιστράτευση των γιατρών, όταν δεν έχουμε κάνει όλα τα άλλα? Θυμίζω, τέστινγκ, ιχνηλάτιση, απομόνωση κρουσμάτων και επαφών, επιδημιολογική επιτήρηση, γονιδιωματική. Anyway, επειδή πάρα πολλά ερωτήματα έρχονται, εμείς δεν είμαστε γιατροί, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί και η Μαρία αυτό έστειλε από το Μάντσεστερ, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Ψάχνουμε τουλάχιστον στα αρμόδια επιστημονικά περιοδικά, στην επιστημονική σελίδα, έτσι, του Εθνικού Δημόσιου Ραδιοφώνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαβάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Και επειδή είναι υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου ο συγκεκριμένος μη κυβερνητικός οργανισμός, από αυτό χρηματοδοτείται κατά το μάλλον ήτον, έχει και ιδιώτες, στην Αμερική το σύστημα είναι μεικτών, ακόμη και αν πρόκειται για εθνικό δημόσιο ραδιόφωνο, προφανώς υπήρξε ένας έλεγχος. Δεν βγήκε έτσι. Λέει λοιπόν το άρθρο, προσέξτε, οι εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων δεν πρέπει να είναι η επιλογή σας όσον αφορά τον έλεγχο της ανοσίας έναντι της COVID-19. Και λέει το άρθρο, σε ατομικό επίπεδο οι εξετάσεις αντισωμάτων μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες για την ανίχνευση ενδείξεων προηγούμενης λίμωξης από SARS-CoV-2. Είναι επίσης χρήσιμες στους ερευνητές που μελετούν την επικράτηση του ιού σε ένα πληθυσμό ή παρακολουθούν το βαθμό στον οποίο τα επίπεδα αντισωμάτων μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η μείωση των επιπέδων αντισωμάτων κατά του κορονοϊού σε ορισμένα άτομα που εμβολιάστηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους αναφέρθηκε ως μέρος της επιστημονικής υπόθεσης για την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί χρειάζονται αναμνηστικά εμβόλια. Ωστόσο, οι ειδικοί στον τομέα αυτό επιστήμονες λένε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το τι σημαίνουν πραγματικά αυτά τα επίπεδα ανιχνεύσιμων αντισωμάτων όσον αφορά την προστασία απέναντι στον ιό. Εξάλλου, η έλλειψη τυποποίησης μεταξύ των διαθέσιμων τεστ για τα αντισώματα στο εμπόριο καθιστά ακόμη πιο δυσχερή την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει κανένα τεστ που θα σας εξασφαλίσει αυτό το βαθμό βεβαιότητας όσον αφορά αυτό το θέμα, δηλώνει η κυρία Γκρόνβεϊλ, υψηλόβαθμο επιστημονικό στέλεχος στο Κέντρο Υγειονομικής Ασφάλειας του Τζον Χόπκινς,
το οποίο μελετά τις ορολογικές εξετάσεις και την COVID-19. Υπάρχουν βέβαια τεστ, λέει η κυρία, που θα δείχνουν ότι έχετε εμβολιαστεί ή όχι, αλλά θα είναι άραγε γι' αυτό το είδος των πληροφοριών που χρειάζεστε? Ίσως όχι, όπως υποστηρίζει. Γιατί οι εξετάσεις αντισωμάτων δίνουν μόνο μια εικόνα της συλλογικής άμυνας του οργανισμού έναντι του κορονοϊού. Στην πραγματικότητα είναι μόνο ένα υποσύνολο αντισωμάτων που παράγονται ως απάντηση στον ιό ή σε μια ένεση του εμβολίου που εξουδετερώνουν την πρωτεΐνη spike του ιού. Η πρωτεΐνη spike είναι αυτή που επιτρέπει στον κορονοϊό να εισχωρεί στα κύτταρα και να πολλαπλασιάζεται. Ο οργανισμός μας, συνεχίζει το άρθρο, στο Εθνικό Δίκτυο Ραδιοφώνου των Ηνωμένων Πολιτειών, διαθέτει ένα μείγμα αντισωμάτων. Ορισμένα από αυτά είναι πολύ αποτελεσματικά και προστατευτικά. Κάποια δεν είναι όμως τόσο προστατευτικά και κάθε άτομο θα έχει το δικό του μείγμα αυτό των διαφορετικών τύπων αντισωμάτων, διευκρινίζει ο Αλί Ελέμπεντι, ανοσολόγος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, ο οποίος μελετά την αντίδραση των αντισωμάτων στον κορονοϊό. Ένα βασικό αναπάντητο ερώτημα για ερευνητές όπως ο κύριος Ελέμπεντι παραμένει το πόσα ακριβώς από αυτά τα εξουδετερωτικά αντισώματα χρειάζονται για να μπλοκάρουν τον ιό. Οι μελέτες δείχνουν ότι και τα τρία διαθέσιμα εμβόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες, Pfizer, Moderna και Johnson, μπορούν να βοηθήσουν επιτυχώς τους ανθρώπινους οργανισμούς να παράγουν εξουδετερωτικά αντισώματα για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένης και της Δέλτα. Η φυσική λίμωξη από τον ιό οθεί επίσης το ανασωπητικό σύστημα να παράγει αντισώματα που μπορούν να εξουδετερώσουν τον ιό, αν και οι γιατροί εξακολουθούν να συνιστούν να εμβολιαστείτε ακόμη και αν έχετε νοσήσει από COVID-19 στο παρελθόν, επειδή τα εμβόλια ενισχύουν την ανασωλογική σας απόκριση συμπεριλαμβανομένων των αντισωμάτων σας. Αλλά ο Ελέμπεντ υποστηρίζει ότι το να έχετε ανιχνεύσιμα αντισώματα από μια εξέταση αίματος 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό σημαίνει μόνο ότι το ανασωπητικό σας σύστημα έδωσε τότε μια πετυχημένη απάντηση και ότι διατηρείται ανοσολογική μνήμη. Ενώ οι επιστήμονες έχουν συγκεντρώσει ένα τόνο δεδομένων σχετικά με τα ποια αντισώματα εξουδετερώνουν καλύτερα τον ιό, επισημαίνει ο κύριος Ελέμπεντι, τα διαθέσιμα τεστ αντισωμάτων στην αγορά δεν είναι σχεδιασμένα για να εντοπίζουν συγκεκριμένα αν έχετε αρκετά από αυτά τα προστατευτικά αντισώματα, ειδικά σε σχέση με τις εξελισσόμενες μεταλλάξεις. Και μην ξεχνάτε ότι το ανοσιοποιητικό σύστημα δεν αποτελείται μόνο από αντισώματα, οπότε ακόμη και αν έχετε χαμηλά ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων στο αίμα σας, εξακολουθείτε να μην είστε ανυπεράσπιστοι. Οι εξετάσεις αντισωμάτων στην πραγματικότητα ανιχνεύουν μόνο ένα μέρος του ανοσιοποιητικού σας συστήματος, αναφέρει η κυρία Ελίτζα Θιλ, η οποία διευθύνει το Εργαστήριο Ορολογίας Λοιμωδών Νοσημάτων στη Mayo Clinic. Το ανασωπητικό σας σύστημα τίθεται πραγματικά σε λειτουργία σε περίπτωση που ο οργανισμός σας έρθει αντιμέτωπος με τον κορονοϊό. Σε αυτή την περίπτωση παράγει νέα αντισώματα για να μπλοκάρει τον ιό και αξιοποιεί μια άλλη γραμμή άμυνας που ονομάζεται TAF κύτταρα, τα οποία απομακρύνουν τα μολυσμένα κύτταρα που έχουν μετατραπεί σε εργοστάσια όπου ο ιός έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί. Και το άρθρο του Αμερικανικού Εθνικού Δικτύου Ραδιοφώνου λέει: αν κάνετε μια εξέταση αντισωμάτων, μπορείτε να μάθετε κάτι από αυτή την εξέταση? Βεβαίως. Αρκεί να μην περιμένετε να σας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση για το πόσο καλά προστατευμένοι είστε από το να μην κολλήσετε τον ιό. Ο FDA και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συνιστούν να μην χρησιμοποιούνται οι εξετάσεις αντισωμάτων για το σκοπό αυτό, αλλά είναι κατανοητό ότι οι Αμερικανοί αναζητούν σε αυτές τις ευρέως διαθέσιμες εξετάσεις κάποια ένδειξη της ανοσίας τους, ιδιαίτερα με δεδομένες τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων mRNA με την πάροδο του χρόνου. Τι είδους έγκυρες πληροφορίες θα μπορούσατε λοιπόν να αντλήσετε από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων? Η δόκτωρ Νικόλ Μπουβιέ λέει ότι είναι λογικό να αναζητήσετε το κατά πόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας εντάσσονται στο εύρος τιμών μιας συγκεκριμένης εξέτασης, για να καταλάβετε σε ποια κλίμακα βρίσκεται σε σχέση με τους άλλους που έχουν κάνει τη συγκεκριμένη εξέταση. Τα εργαστήρια μπορούν επίσης να σας ενημερώσουν για το μέσο επίπεδο αντισωμάτων κάποιου που έπαθε λίμωξη από κορονοϊό και ανάρρωση.
Αυτό μπορεί να σας δώσει ένα σημείο αναφοράς για την ανοσολογική απόκριση στη φυσική λίμωξη και στη συνέχεια μπορείτε να μετρήσετε την ανταπόκριση του οργανισμού σας στο εμβόλιο που κάνατε σε σχέση με το σημείο αυτό, διευκρινίζει ο Μπουβιέρα, αναπληρωτής καθηγητής λιμωδών νοσημάτων και μικροβιολογίας στην ιατρική σχολή στο Mount Sinai. Οι αναλύσεις αυτές μπορεί να σας δώσουν αριθμητικές ενδείξεις που υποδεικνύουν το επίπεδο των αντισωμάτων στο αίμα σας που συνδέονται με τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες του SARS-CoV-2. Αυτό που ουσιαστικά μαθαίνουμε είναι ότι όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των αντισωμάτων σας, τόσο πιο πιθανόν είναι να είστε προστατευμένοι, υπογραμμίζει ο Μπουβιέ. Και ότι στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε ένα σούπερ υψηλό αριθμό για να είστε προστατευμένοι. Όμως, αυτός ο κανόνας έχει βασιστεί σε μεγάλες μελέτες και δεν ισχύει απαραίτητα σε ατομικό επίπεδο. Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και οι γιατροί που μελετούν αυτό το θέμα δεν γνωρίζουν τι πραγματικά καταδεικνύουν αυτές οι μετρήσεις αντισωμάτων όσον αφορά την ανοσία σας, τονίζει ο Χάινταρ από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, ο οποίος πραγματοποιεί μια μελέτη σχετικά με την ανταπόκριση των αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το βέλτιστο επίπεδο αντισωμάτων που αντιστοιχεί στην προστασία, εξηγεί. Για παράδειγμα, ο Χάινταρ αναφέρει ότι είναι σαφές ότι οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς μπορεί να μην έχουν τόσο ισχυρή ανοσολογική απόκριση στο εμβόλιο και ότι η αναζήτηση παρουσίας επιπέδων αντισωμάτων θα μπορούσε να υποδείξει το επίπεδο προστασίας τους. Αλλά ακόμη και αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό, επειδή ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι τα ανιχνεύσιμα αντισώματα από αυτούς τους ασθενείς εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να αποτρέψουν τη μόλυνση τόσο καλά όσο τα αντισώματα από άτομα που είναι κατά τα άλλα υγιεί. Ο Χάινταρ παραδέχεται ότι αν κάποιος δεν έχει ανιχνεύσιμα αντισώματα στο τεστ αντισωμάτων, παρόλο που μπορεί να έχει κάποια προστασία από τα ταφ κύτταρα, αν και δεν έχουμε πλήρη αντίληψη του τι πραγματικά σημαίνει αυτό, μπορεί ενδεχομένως να μην είναι τόσο προστατευμένος όσο κάποιος που ας πούμε έχει επίπεδο αντισωμάτων 1000. Το γεγονός ότι τα τεστ που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι τυποποιημένα, το μόνο που καταφέρνει είναι να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την εικόνα για τους καταναλωτές. Ενδέχεται λοιπόν να έχουν διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας και να ανιχνεύουν διαφορετικά αντισώματα. Ορισμένες εξετάσεις αντισωμάτων που πολλούνται στο εμπόριο ανιχνεύουν συγκεκριμένα αντισώματα που παράγονται μόνο ως απάντηση στον πραγματικό ιό. Η διενέργεια μιας εξέτασης που αναζητά αυτά τα άλλα αντισώματα, αντισώματα που στοχεύουν στην πρωτεΐνη του πυρηνοκαψιδίου για παράδειγμα, θα μπορούσε να οδηγήσει κάποιον που έχει εμβολιαστεί να εισπράξει ένα αρνητικό αποτέλεσμα και να νομίζει εσφαλμένα ότι δεν προστατεύεται. Παρόλες αυτές τις επιφυλάξεις, η σκέψη για μια εξέταση αίματος που θα μπορούσε τελικά να δώσει στους εξεταζόμενους μια αξιόπιστη ένδειξη της ανοσίας τους δεν είναι παρατραβηγμένη. Υπάρχουν αντιστοιχίες αντισωμάτων και προστασίας όσον αφορά άλλες ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβόλια, όπως η λαρά και η πατήτιδα, διευκρινίζει ο Θιλ. Όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί με την COVID-19. Γιατί σας διαβάσαμε αναλυτικά το άρθρο για να δείτε ότι αυτό που στην Ευρώπη δεν στο απαντάνε τόσο αναλυτικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ολόκληρος διάλογος. Το Εθνικό Ραδιοφωνικό Δίκτυο άνοιξε αυτό το διάλογο και συγκέντρωσε όλες τις απόψεις και τις παρέθεσε στους πολίτες για να είναι ενημερωμένοι. Λέει ο φίλος ο Θάνος από τον Ευαγγελισμό. Άρα, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα από αυτό το φοβερό άρθρο σ' άκουγα τόση ώρα που δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Δημόσιο Ραδιοφώνο των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων που δεν πρέπει να είναι η επιλογή μας ως πολίτες όσον αφορά τον έλεγχο της ανοσίας έναντι της COVID-19. Να σου πω, τι ακριβώς δηλαδή στέλνει ο κύριος Τέρπος από το Αλεξάνδρας και τι μετράει ο κύριος Παυλάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να μας πείσουν για το υποχρεωτικό της τρίτης δόσης. Άλλο κάνω προαιρετικά και άλλο υποχρεωτικά. Τι στέλνουν, αφού οι Αμερικανοί λένε άλλα πράγματα για την ανίχνευση. Αυτό είναι το συμπέρασμα.